διαφορετικό. Δήλωσαν συμμετοχή στο X-Factor και ξεχώρισαν. Είναι τα αγόρια και ήρθα εδώ για να τους συναντήσω, να μάθουμε ποιοι είναι και τι θέλουν να κάνουν. Αισθανθήκαμε, δηλαδή αυτό που παίζουμε στην καθημερινότητά μας, το παίξαμε και εκεί, έτσι απλά. Δεν είχαμε κάτι να πούμε ότι θα παίξουμε κάποιο κομμάτι που δεν το ξέρουμε. Αυτά που παίζουμε στην καθημερινή ημέρα μας. Τα βράδια μας, τις ημέρες, τις πρόβες μας. Ποιον φοβόσασταν έτσι λίγο παραπάνω, μη σας κρίνει λίγο κάπως άσχημα? Γιατί εντάξει, ο κύριος Στεφάνος είναι λίγο πιο δύσπιστο, ρε παιδί μου. Εντάξει, όσο να είναι, εντάξει, είναι συνθέτης άνθρωπος, είναι κάπως αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Και λίγο όσο να είναι, είχαμε μια λίγο αφιβολία. Συνεργαστείτε έτσι πάρα πολύ να... Με ποιον? Με το Θοδωρή. Του Μαραντίνη. Αλήθεια? Γιατί παίξαμε και ένα κομμάτι δικό του εκεί στο X-Factor και λίγο πιο ζεστός, έτσι πιο ωραίος, πιο νέος. Και έρχεται η ώρα που σας λένε θέλετε να πείτε και ένα αγγλικό? Ναι, αυτό... Απροετοίμαστοι. Ήσασταν απροετοίμαστοι. Ναι, αυτό... Δεν ήξεραμε ότι θα ζητήσουν κάποιο αγγλικό τραγούδι. Εμείς παίζουμε το καμπάκ συνέχεια. Διάφορες εκδηλώσεις που παίζουμε. Και λέω, αυτό το κομμάτι είναι ξένο. Θα το παίξουμε αυτό, το ξένο που έχουμε. Και τι κάνεις? Κάνω καμπάκ, καμπάκ στο ερώτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαλλιά. Το αγγλικό δεν πρέπει να το πούμε εμείς. Τόσα τραγούδια έχει η Ελλάδα παραδοσιακά. Το ξένο θα το πει ο Ροκατζής με τη χιθάρα, θα το πει ο άλλος. Και εμείς θα πούμε το σουξέ. Τα λαϊκά, τα σιρτά. Αν σας πούνε ότι πρέπει να μάθετε αγγλικά. Στην Αγγλία θα είμαστε, τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Τι, θέλω να μάθουν υποχρεωτικά. Στην Ελλάδα είμαστε, τι, πού είμαστε? Εγώ θα πω το άλλο. Αν θέλουν ένα αγγλικό, θα πρέπει να βρουν ένα μαλλιά. Που έχει μεγάλα μαλλιά, αυτός να πει το αγγλικό. Εμείς θα πούμε το σιρτό, το παραδοσιακό, το ωραίο, το σουξέ. Αυτά που χορεύει ο κόσμος. Ζαλίζομαι από πολύ ποτό. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία. Ανεβαστική.